Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Σήμερα έχουμε την υπογραφή του πιο σημαντικού έργου για όλα τα Χανιά. Μιλάμε για την επέκταση του χώρου υγειονομικής ταφής και την κατασκευή του νέου βιολογικού που θα υποστηρίξει το χώρο υγειονομικής ταφής. Από το 2014 που ανέλαβε αυτή η διοίκηση τη ΔΕΔΙΣΑ, παραλάβαμε ένα χιτά ο οποίος ήταν κορεσμένος σχεδόν στο 100%. Τηρήθηκε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα, δεν χάθηκε καμία προθεσμία για να φτάσουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η διοίκηση των υπαρμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική και ιδιαίτερα στα Χανιά που έχουμε ζήσει σκηνές κουρουπιτού και δεν θα θέλαμε να ξαναφτάσουμε ποτέ πίσω σε αυτό. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και να ευχαριστήσω και να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο προσωπικό της ΔΕΔΙΣΑ, ιδιαίτερα στο Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κ. Καραμπατσάκη, μαζί με τον τμήμα που διοικεί, για την εξαιρετική δουλειά που έκανε, όπως και στην νομική υπηρεσία της ΔΕΔΙΣΑ, στην κ. Φραντέλου, διότι όλη αυτή η διαδικασία κίνησε ομαλά, δεν είχαμε πουθενά καμία καθυστέρηση και οφείλεται στον επαγγελματισμό όλο αυτό. Να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο Χανίων, τον τέος Δήμαρχο Χανίων, τον κ. Βάμπτο, ο οποίος την κατάλληλη στιγμή ανέλαβε την Προεδρία της ΔΕΔΙΣΑ και με τη δική του βαρύτητα έδωσε μια άλλη όθηση για το έργο αυτό, όπως και την περιφέρεια για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στο κομμάτι της απαλωτρίωσης του νέου χώρου υγειονομικής ταφής, αλλά και του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, του κ. Σταθάκη, ο οποίος παρακολούθησε το έργο πάρα πολύ στενά και έδωσε και αυτός τη δική του όθηση για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Να πω κλείνοντας και αναφέρω στην ανάδοχη εταιρεία, η οποία είναι πάρα πολύ έμπειρη και έχει ξανασυνεργαστεί με τη ΔΕΔΙΣΑ και στο παρελθόν, ότι δεν έχουμε κανένα περιθώριο καμίας καθυστέρηση. Θα περάσουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μέχρι να καταφέρουμε να μας παραδοθεί ένα πρώτο κομμάτι, έτσι ώστε να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας στο νέο κτίριο.